Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε. 1-2-1-2, τεστ, ωραία, όλα καλά. Ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Ξεκινάμε για όλα τα θέματα που αφορούν τον Ηρακλή, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και όχι μόνο. Και το και όχι μόνο θα το δείτε στο δεύτερο μισό της εκπομπής με ένα θεματάκι, γιατί ως γνωστόν η ώρα για μπλε όλα αυτά τα χρόνια, 13 σερί, ασχολείται με όλα τα θύματα του Ηρακλή. Παρέας. Τον έκανα μεξικανό. Τη λέξη παρέα. Παρέα με τον χορηγό μας, τον Νότος Καφέ All Day Bar και Cocktail Bar, στον υπέροχο βράχο της Αθήτου, με θέα τη θάλασσα, μαγαζάρα καταπληκτική, με το 7 και 5, πού πάμε, καφεδάκι, εκεί. Κάνα hot dog, club sandwich, κάνα τέτοιο, κάνα burger, πιο μετά. Ενδιάμεσα από καφέ και κοκτέιλ, δεν θα φάμε κάτι. Καφεδάκι θέλω, Χρήστος, καφεδάκι. Αλλά τι καφεδάκι, έτσι. Απλώνεις πόδια, βλέπεις εκεί απέναντι τη θάλασσα, κάτω και τελείωσες. Πριν πούμε το οτιδήποτε ρεπορταζιακό, έχουμε και τηλεφωνική συνέντευξη σε λίγο. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός για μία από τις τρεις αιτήσεις που θα κληρώσουμε συμμετοχής στο Ira Camp. Το σημερινό δώρο που δίνει η ώρα για μπλε σε συνεργασία με το Γυμναστικό Σύλλογο Ηρακλής και το Ira Camp αξίζει 100 ευρώ. Το ακούσατε. Κληρώνουμε σήμερα δώρο αξίας 100 ευρώ. Και δεν είναι οποιοδήποτε δώρο. Είναι ένα υπέροχο δώρο για όλους εσάς τους γονείς, για να δείτε τα παιδάκια σας, ή για τους παππούδες να δείτε τα εγγονάκια σας, ή για τους νονούς να δείτε τα βαφτισίμια σας και πάει λέγοντας τους θείους τα νηψάκια σας κτλ. FM, κενό, ονοματεπώνυμο, Ira Camp, αποστολή στο 54526. Έχουμε και το mail μας, blueliberopapakiyahoo.gr. Ξαναλέω, κληρώνουμε σήμερα μία αίτηση για το Ira Camp. Χθες ακούσαμε και ακούσατε πάρα πολλές λεπτομέρειες για αυτό που ετοιμάζεται από την Ελεονόρα Ρωσιάδου, την προπονήτρια Στίβου του Ηρακλή. Μία εβδομάδα για τα παιδάκια σας μέσα στον Ιούνιο, που θα είναι Ιβανόφιο, Κατσάνιο, Καφτανζόγλιο, Εθνικό, σε όλη εκεί την ευθεία του Ηρακλή στην Αγίου Δημητρίου, με τα πάντα μέσα πληρωμένα, με γιατρούς, με τα ρουχαλάκια τους, με τα δωράκια τους, με τα σαντουιτσάκια τους, με τους χυμούς τους, με τα πάντα. Η συμμετοχή για να γράψετε το παιδί σας είναι 100 ευρώ. Αυτό εμείς σήμερα για ένα παιδί σας το δίνουμε δωρεάν. Και έχουμε άλλες δύο αιτήσεις παρκαρισμένες. Η πρώτη θα κληρωθεί σήμερα. Το κάναμε και πέρυσι, αν θυμάστε, και είχαμε μεγάλη συμμετοχή. Επαναλαμβάνω, FM κενό, ονοματεπώνυμο, Ira Camp, αποστολή στο 54526. blueliberopapakiyahoo.gr. Χρήστο, ρίξε καμιά πένια να προχωράμε. Καλησπέρα Γιώργο, ζούμε για να σε ακούμε. Το άλλο είναι υβριστικό. Αδερφέ ημών Μάνο. Ναι, έγινε ντόρο σήμερα με αυτές τις δηλώσεις. Τις έχει ξανακάνει. Δεν είναι η πρώτη φορά. Ο συγκεκριμένος τις έχει ξανακάνει. Εκεί στο Βόλο πραγματικά κάτι τους δίνουν. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Κάτι παίρνουν. Εννοώ κάτι βιταμίνες, ρε παιδί μου, κάτι βιταμίνες. Δεν γίνεται. Τις έχει ξανακάνει, έχει ξαναπροκαλέσει. Τα ίδια. Αυτό που μας ενδιαφέρει ως Ηρακλής είναι να γίνει αυτό που θέλουμε όλοι να γίνει. Να δούμε τον Ηρακλή Super League. Και επειδή σήμερα 29 Μαΐου είναι η ημέρα, είναι η γιορτή της Αγίας Υπομονής. Μη γελάτε, αλήθεια λέω. Σήμερα γιορτάζει η Αγία Υπομονή. Υπάρχει Αγία Υπομονή. Δεν είναι τυχαία η λέξη. Ας κάνουμε λίγη ακόμα. Μια εβδομάδα, 10 μέρες. Ας κάνουμε. Το μόνο εύκολο είναι να τρελάνουμε τον κόσμο και εμείς. Ως εκπομπή δεν το θέλουμε με τίποτα. Σήμερα συγκεκριμένοι επέλεξαν να ενημερώσουν τον κόσμο με συγκεκριμένο τρόπο.
δικαίωμά τους είναι, κρίνονται. Εμείς δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτό το λούκι, ούτε σε αυτό το μονοπάτι, ούτε σε αυτό το τρυπάκι, γιατί είναι το μόνο εύκολο να πουλήσουμε. Επειδή όμως μιλάμε για ώρα, για μπλε και μιλάμε για ομάδα και ιστορία και ένα κόσμο ολόκληρο από πίσω, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Και το ξέρετε πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια. Άμα ήταν να πουλήσουμε, κάθε μέρα εδώ θα σας λέγαμε οχοχο, οχοχο, όσα θέλετε. Για όλα αυτά που έρχονται στα αυτιά μας, που έρχονται στα μάτια μας, που μαθαίνουμε δεξιά και αριστερά, θα μπορούσαμε όλα να τα λέμε στον αέρα και να πουλάμε. Και το μόνο που να καταφέρνουμε είναι να τρελαίνουμε όλους εσάς. Που περιμένετε κάτι να ακούσετε, που είστε διψασμένοι να ακούσετε κάτι, αλλά αυτό που θα σας λέγαμε θα ήταν κυρίως μπαρούφες. Απλά, για να κάνουμε serial τη γνωστή ιστορία, να λέμε κάθε μέρα τη λέξη αφημί, να σας τρελάνουμε τελείως, εύκολο θα ήταν. Θα έβγαιναν οι εκπομπές άνετα. Τώρα βγαίνουν δύσκολα. Βγαίνουν δύσκολα γιατί δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό, γιατί δεν έχουμε κάτι σίγουρο, γιατί όλα είναι ανοιχτά. Και θα το ξαναπώ και σήμερα, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Για το συγκεκριμένο πολύ σοβαρό θέμα, το αν θα παίξει ο Ηρακλής ή όχι στη Super League. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Είτε θετικά, είτε αρνητικά. Σκάνε σιγά σιγά τα μηνύματα. Ορμάτε, FM κενό ονοματεπώνυμο. Ήρα Camp, αποστολή στο 54526 και blueliberopapakiyahoo.gr για τα mail σας. Κληρώνουμε δώρο αξίας 100 ευρώ παρακαλώ. 100 ευρώ για σας. Δεν θα σας δώσουμε λεφτά. Θα δώσουμε το ονοματεπώνυμό σας στα γραφεία του Ερασιτέχνη. Θα πάτε από εκεί να πάρετε την αίτηση και θα πάτε δωρεάν με το παιδάκι σας να γραφτεί σε μια υπέροχη και ανόλευκη εβδομάδα στο Ήρα Camp, που όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα αξίζει να γράψουν τα παιδιά τους, γιατί θα βλέπουν κάθε μέρα ένα παιδί κουρασμένο με την καλή την έννοια και πάρα πάρα πολύ ευτυχισμένο που θα είναι κάθε μέρα εκεί και θα αθλείται, θα διασκεδάζει, θα παίζει από 5 ως 14 ετών. Όλοι ξέρουμε τι στόχος έχει μπει από την ΠΑΕ Ηρακλής. Όλοι ξέρουμε ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή, πρακτικά μιλώντας, είναι στην τρίτη τάξη κατηγορία. Με τα εγκλήματα, με την καταστροφή αυτή της ΠΑΕ που έφερε. Και τα αποτελέσματα μιλούν από μόνοι τους. Από μόνα τους. Δεν ξέρω πόσοι έχουν τα κουράγια, πόσοι έχουν τη δύναμη, πόσοι έχουν τη διάθεση να δουν τον Ηρακλή ξανά στην τρίτη τάξη κατηγορία. Γιατί αυτή τη στιγμή εκεί βρίσκεται. Αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές. Όσοι λοιπόν θέλουν με τον οποιοδήποτε τρόπο να δουν την αγαπημένη τους ομάδα στη Super League, δεν μπορούν να κάνουν κάτι παραπάνω από το να περιμένουν. Βέβαια αυτό δεν θα πρέπει να το λέμε και πολύ καιρό ακόμα, γιατί έρχεται ο Ιούνιος, προετοιμασίες, φιλικά, μεταγραφές, όλα αυτά. Εάν γίνει το οτιδήποτε είναι να γίνει, καλό είναι να γίνει γρήγορα. Φυσικά δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Για να γίνει, είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και κρατάει τόσο. Καλησπέρα στο φίλο τον Χρήστο που γράφει στο mail του. Καλησπέρα Γιώργο, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι στο μπάσκετ πρέπει να μείνουν Σοκ, Πολιτάρχου, Λιάπης, Δουρτκάουσκας, Κακαρούδης. Να πάρουμε και 5 παίκτες καλούς, προφανώς Αμερικανούς εννοείς Χρήστο μου, για να πάμε ψηλά στο μπάσκετ. Οι υπόλοιποι τους ευχαριστούμε, αλλά δεν μπορούμε να ακούμε ότι θα μείνουν. Πρόεδρε, πάρε Νότε Παπαντονίου, για αρχή είναι παιχταράς. Να τα αρχίσαμε. Χρήστο, αρχίσαμε. Ωραίο, ωραίο. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτά έχουμε. Αυτά έχουμε. Χρήστο μου, το διάβασα, το σέβομαι, το μήνυμά σου. Όπως ξέρεις, κάναμε ανάλογες ερωτήσεις, φαντάζομαι ξέρεις, προφανώς και άκουσες τη Δευτέρα που είχαμε εδώ τον προπονητή, τον κύριο Κώστα Μέξα. Δεν μπορούσε και δεν ήθελε να μας πει το παραμικρό, γιατί το σεβαστήκαμε 150%, καθώς περιμένει δύο πράγματα. Το ένα είναι το τι θα του πει ο πρόεδρος για το budget που θα έχει στη διάθεσή του. Είναι άλλο να του πει Κώστα Μέξα έχω 2 δραχμές για φέτος και άλλο να του πει Κώστα Μέξα έχω 20 δραχμές για φέτος.
έχει τεράστια διαφορά. Και φυσικά εκεί απάντησε ότι από το budget θα εξαρτηθεί και το πόσοι και ποιοι θα μείνουν. Αν υπάρχουν χρήματα, θα έρθουν οι 5-6 Αμερικανοί, ξένοι, κοινοτικοί κτλ. Αν δεν υπάρχουν, υπάρχει plan B με περισσότερους Έλληνες. Και με τα ονόματα προφανώς που είπες ή με κάποια από αυτά. Πρέπει να κάνουμε και εδώ υπομονή, γιατί μας είπε ότι μέσα Ιουνίου θα ξεκαθαρίσουν πράγματα για αυτό το κομμάτι. Ήδη έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός, αλλά με κάποιες επαφές έτσι φιλολογικές, αν μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε, γιατί ακόμα δεν έχει ο προπονητής του Ηρακλή ένα νούμερο στα χέρια του για να μπορέσει να δουλέψει με τους συνεργάτες του, να φέρουν τους παίκτες που θέλουν για να δημιουργήσουν μια ανταγωνιστική ομάδα στην Α1. Μιας και λέω Α1, τούτη την ώρα έχει περιστέρι Παναθηναϊκός, πρώτη περίοδος 15-21. Αυτές τις μέρες, όπως ακούτε εδώ στην ώρα για μπλε, έχουμε φιλοξενήσει πρωταγωνιστές και του και από το παρόν και από το παρελθόν και από το μέλλον. Χθες, αρκετή ώρα, περίπου 20 λεπτά και βάλε, μιλούσαμε με τον κύριο Γιάννη Τσουμή και με αφορμή την ατάκα του κύριου Δρακόπουλου, του Προέδρου της ΚΑΕ Ηρακλής, μια ατάκα που μας είχε δώσει εδώ στην ώρα για μπλε πριν το παιχνίδι, αν θυμάστε, με την Καστοριά, το ότι θέλω Ηρακλειδείς, θέλω ανθρώπους που είναι κοντά στο μπάσκετ του Ηρακλή, να τους έχω κοντά μου του χρόνου, έστω έχοντας ένα συμβουλευτικό χαρακτήρα. Ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν σταματήσει να αγαπούν τον Ηρακλή, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν σταματήσει να έρχονται Ιβανόφοι, όπως ήταν χθες που μιλήσαμε ο κ. Τσουμής, όπως ο Τάκης ο Καρατζουλίδης που φιλοξενήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, όπως ο Νίκος Αδουβής που είναι τώρα στην γραμμή μας. Καλησπέρα κύριε Δουβή, τι κάνετε? Καλησπέρα και σε όλους τους Ηρακλειδείς. Είστε καλά? Μια χαρά είμαι. Είμαι αρκετά χαρούμενος γιατί η ομάδα μετά από τόσα χρόνια, από το 10, έχει να παίξει την Α1, επανέρχεται. Παρακολούθησα όλη και παρακολουθώ όλα τα χρόνια τα παιχνίδια. Δεν μπορεί να είμαι κοντά στην ομάδα όσο θα ήθελα. Πιστεύω από τη νέα χρονιά να είμαστε πιο κοντά. Αυτό που είπε ο κύριος Δρακόπουλος εδώ πριν το παιχνίδι με την Καστοριά ήταν ότι τους θέλω κοντά μου έστω και μια συμβουλή. Να έχω μια ομάδα τέτοιων, όπως τους χαρακτηρίζω εγώ, μπασκετάνθρωπους που είναι κοντά στον Ηρακλή, που αγαπούν τον Ηρακλή και κάποια ιδέα θα έχουν, κάποια συμβουλή θα έχουν να μας δώσουν. Κανείς δεν περισσεύει. Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό? Κοίταξε, πρωτού το μάτς με την Καστοριά μίλησα με τον κύριο Δρακόπουλο. Μας συνδέει μεγάλη ιστορία με τον κύριο Δρακόπουλο, γιατί είμαι ένας από τους ανθρώπους που με έφεραν κοντά στην ομάδα. Μαζί μου ήταν όταν πήγαμε στην Τρίπολη και είχε συγκινηθεί τόσο πολύ με την ομάδα και είπε ότι εγώ, παιδιά, ό,τι θέλετε από μένα θα προσπαθήσω να φτάσω πρωτού 3,5 χρόνια την ομάδα στην Α1, και το έκανε. Το έκανε πραγματικότητα. Ο κύριος Δρακόπουλος έχει δώσει αυτή τη στιγμή και χρήματα και ώρες από τη δουλειά του και πολλά. Και κάθε άνθρωπος που προσφέρει το κάθε τι στον Ηρακλή, για μένα είναι ότι το καλύτερο υπάρχει. Γιατί αν δεν υπάρχει προσφορά από γύρω Ηρακλειδείς που αγαπάνε την ομάδα, είναι δύσκολο να κινηθεί αυτή η ομάδα. Μιλήσαμε πρωτού το μάτς, τον είπα κύριε Δρακόπουλε, ό,τι χρειαστείτε από μένα εγώ είμαι εδώ. Μπορούμε, γιατί έχω και την εμπειρία τόσων χρόνων που έχουν στηθεί οι ομάδες. Γιατί εγώ σαν προπονητής σταμάτησα από την Ηρακλή το 2001-2002 και είχα ασχοληθεί με τα διοικητικά. Έχω στήσει πολλές ομάδες, ξέρω τι γίνεται. Και γενικός αρχηγός χρόνια στον πάγκο, είστε μια φυσιογνωμία που δεν υπάρχει Ηρακλήδες να μην την γνωρίζει το Ιβανόφ, έτσι, όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι είναι. Εντάξει, αν χρειαστούν και με φωνάξουν κάποια στιγμή, εγώ θα είμαι παρόν. Κύλησε εύκολα στο τέλος. Έτσι όπως είχε δημιουργήσει ο Ηρακλής συνθήκες, δηλαδή με τα 2-0 υπέρ του απέναντι σε Χαρίλαο Τρικούπη και Καστοριά. Πώς την είδατε τη σεζόν, γιατί ήσασταν πάντα στο Ιβανόφιο, βλέπατε τα παιχνίδια? Φέτος πιστεύω ήταν εύκολη χρονιά, γιατί εκτός από τον Ιωνικό που έκανε τη διαφορά και να σκεφτείς ότι εμείς κερδίσαμε αυτό το μάτς εδώ, εμένα πάντα η γνώμη μου και η σκέψη μου ήταν να μπορέσουμε, γιατί ο Ιωνικός ήταν δύσκολο να αντιμετωπίσεις από πολλές πλευρές. Εμένα η γνώμη μου ήταν να μπορέσει ο Ηρακλής να κερδίσει τις υπόλοιπες ομάδες ώστε να πάει στα play-off με να τους έχει 2-0 με οποιαδήποτε ομάδα.
και θέλαμε οπωσδήποτε να μην είναι η Αγιά, γιατί είχαμε χάσει την έδρα της Αγιάς. Οπότε έγινε αυτό που ήταν. Προσπάθησαν πολύ. Ο κύριος Μέξας, από ό,τι είδα, γιατί με τον Κώστα Μέξα έχουμε συνεργαστεί αρκετά χρόνια, όταν ήταν πιο μικρός και ήταν στον Ηρακλή, δούλεψε πάρα πολύ καλά και η ομάδα μπόρεσε και να ανέβει, να πετύχει το στόχο της. Είναι από τους πρωτεργάτες αυτής της ανόδου του Ηρακλή. Φυσικά, φυσικά, και γι' αυτό και είναι ένας από τους λόγους που ο Θόδωρος Δρακόπουλος λέει ότι εγώ τον θέλω και στην Α1. Τον φιλοξενήσαμε εδώ, κύριε Δουβή, προχθές στην εκπομπή, στο στούντιο. Ναι. Και ξεκινάνε, βέβαια. Γιατί όχι, ο Κώστας έχει εμπειρία, έχει δουλέψει σε 3-4 ομάδες της Α1. Έχει την όρεξη, έχει την εμπειρία, μπορεί να στελεχώσει την ομάδα, γιατί να μην είναι νέο παιδί. Ξέρει τα τετύπια και τις τρικλοποδιές του Ηρακλή, γιατί να μην είναι ο Μέξης και να είναι κάποιος άλλος. Και το έχει κερδίσει, νομίζω, με αυτό που κατάφερε. Έτσι. Κι άλλοι προσπάθησαν τόσα χρόνια, δεν το κατάφερε. Σωστά. Ο Κώστας το κατάφερε. Σωστά. Αυτό που περιμένει ο προπονητής του Ηρακλή είναι το budget. Είναι να μάθει από τον πρόεδρο τι έχει στα χέρια του. Γιατί το ξέρετε πολύ καλά από την εμπειρία σας. Είναι αλλιώς να σου πει έχω, ξέρω εγώ, 1 ευρώ, είναι αλλιώς να σου πει έχω 10 ευρώ. Για να έρθουν παίκτες, να έρθουν Αμερικανοί, γιατί χρειάζονται ξένοι στην Α1, είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Τι θα θέλατε να δείτε από την επιστροφή του Ηρακλή στη μεγάλη κατηγορία? Εγώ τι θα ήθελα να δω. Ναι. Ο Δρακόπουλος έχει κάνει ένα μεγάλο κατόρθωμα. Ανέβασε την ομάδα στην Α1 εδώ και 9 χρόνια πάλευε. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή πρέπει να βρεθούν άνθρωποι. Έχουμε αρκετούς Ηρακλειδείς οικονομικά εύρος τους, που να βάλουν έστω και λίγα χρήματα, να μπορέσουν να βοηθήσουν αυτόν τον άνθρωπο. Να αποτελέσουν συμπαίκτες του, να είναι δίπλα του. Μπράβο, να είναι δίπλα του, να μπει μπροστά. Ήδη ο κ. Δρακόπουλος δεν έχει δείξει ότι εγώ θέλω να κάνω κουμάντο, μην πλησιάζει κανείς. Τους αγκαλιάζει όλους. Ναι, είναι ανοιχτός. Είναι ανοιχτός σε βοήθειες. Και πιστεύω ότι θα βρεθούν λίγοι και ακόμη και οι απλοί φύλαθλοι του Ηρακλή, αν βοηθήσουν με τα διαρκείας. Εντάξει, έρθουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν μεγάλες επιχειρήσεις, βάλουν μια διαφήμιση. Έστω μικρή ή μεγάλη, και αυτό είναι μια βοήθεια. Βέβαια. Εντάξει, εγώ τα τελευταία χρόνια που ήμουν εκεί είχα μαζεύσει γύρω στα 15-20 άτομα που δίνανε τότε από 1.000-1.500 ευρώ. Είναι μεγάλη επιτυχία αυτό. Είχα και χορηγούς που δίνανε τα ταξίδια, δίνανε κάτι άλλο. Πρέπει να ψάξουν όλοι, ακόμη και εγώ ακόμη να ψάξω, για να βοηθήσω τον Ηρακλή, χωρίς να έχω κάποιο όφελος ή τίποτα άλλο. Να μιλήσω σε κάποιους ανθρώπους να πάνε κοντά στην ομάδα. Mm-hmm. Πρέπει να το κάνουμε αυτό για να μπορέσει να υπάρχει κάτι καλό και να μπορέσει ο Ηρακλής μας να είναι στην Α1. Και να μην μείνουμε μόνο σε αυτό, κύριε Δουβή. Να λέμε ότι ανεβήκαμε και όλα καλά. Να μην μείνουμε μόνο σε αυτό. Έτσι. Η φίλη Νατάς από την Νότια Ελλάδα γράφει ένα μήνυμα. Φίλη ακροάτρια, καλησπέρα Γιώργο και στον κύριο Δουβή. Είναι ένας από τους κορυφαίους μπασκετανθρώπους που είχαμε ποτέ στον Ηρακλή και όχι μόνο. Μας έχει λείψει πάρα πολύ και η γνώση του είναι απαραίτητη, ιδίως τώρα στην Basket League. Το μήνυμά της. Σας το μεταφέρω. Αυτό που ζήσατε με την Καστοριά το έχετε ζήσει αρκετές φορές. Και στον πάγκο και παντού. Πώς το αντιμετωπίσατε? Ο κόσμος του Ηρακλή, όταν είναι ευχαριστημένος και βλέπει ότι κάποιος προσπαθεί, θα στηρίξει. Θα έρθει στο γήπεδο και από ό,τι φάνηκε ήταν μικρό το γήπεδο για να δεχτεί αυτή τον πανηγυρισμό, αυτή την άνοδο μετά από τόσα χρόνια. Δηλαδή πιστεύω και στο Παλάτι Σπόρ να παίζαμε θα ήταν γεμάτο. Ναι, εύκολα, εύκολα. Εντάξει, μακάρι, όμως είναι το γήπεδο μας είναι πάρα πολύ μπασκετικό. Θέλουμε να είναι αυτό το γήπεδο, να γεμίζει όσο το δυνατόν, ας είναι αυτός ο κόσμος πάντα, με αυτό τον παλμό, με αυτό το ρυθμό, είναι κάτι το φανταστικό να σκεφτείς ότι εκείνες τις ώρες εγώ ανατρίχεζα και θυμόμουν άλλες εποχές. Βέβαια, δεν ζήσατε και λίγα. Δεν ζήσατε και έτσι λίγα. Είναι. Έτσι, έχω ζήσει πιστεύω τις καλύτερες εποχές από τότε που ήμουν και παίχτης και σαν προπονητής και σαν διοικητικός παράγοντας αργότερα. Ευρωλίγκα, μόνο αυτό να πω, φτάνει. Φτάνει. Δεν φτάνει. Εντάξει, πολλές και τελική κυπέλου και διακρίσεις και άλλα.
Σίγουρα. Και παιχταράδες τεράστιοι, τώρα τι να πρωτολέμε. Α, μην πούμε ονόματα από τους τεράστιους παιχταράδες, μην αφήσουμε κανένα παραπονεμένο. Ήταν πολύ. Και οι Έλληνες και οι ξένοι, έτσι. Σίγουρα. Και ξένοι και Έλληνες. Αδυναμία είχατε κανένα, ή να μην το πούμε, για να μην αφήσουμε, όπως είπατε, κανένα παραπονεμένο. Όχι, δεν δούλευα με την αδυναμία. Ακόμη να σκεφτείς ότι και αυτό το παλικάρι ο Γιώργος Γιαννουτζάκος που είναι εκεί το παιδί. Βεβαίως. Και πιστεύω ότι πρέπει να μείνει και προσφέρει πάρα πολλά. Είναι από πιτσιρικάς. Τον είχα ακόμη στις εφηβικές ομάδες σαν παίχτη. Είναι πάρα πολλά χρόνια στο γήπεδο και μπορώ να πω ότι ο Γιωργάκης ήταν μια από τις αδυναμίες μου. Και παραμένει νομίζω να τον καμαρώνεται ως γενικό αρχηγό, έτσι, να τα δίνει όλα στον πάγκο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό στα αποδυτήρια και το ξέρετε, κάποτε είχαμε Δουβί να κάνει αυτό το πράγμα, τώρα έχουμε Γιαννουζάκο να κάνει αυτό το πράγμα, να υπάρχει Ηρακλής μέσα στα αποδυτήρια. Δεν είναι, είναι αγαπητό σπουδαίο παιδί, γνωρίζει όλες τις τρύπες, θα βοηθήσει πιστεύω και του χρόνου με τους ξένους παίχτες, γιατί όλα τα χρόνια θυμάμαι, πάντα ο Γιωργάκης αγκάλιαζε τους ξένους παίχτες. Όταν ερχόντουσαν εδώ να τους δείξει τους δρόμους, να τους πάρει μαζί του όλα. Να νιώσουν οικεία στο περιβάλλον. Άμπραβο. Ωραία. Χαίρομαι που κάνουμε επιτέλους μετά από καιρό μπασκετική συζήτηση και εύχομαι να κάνουμε κι άλλες στο μέλλον. Είναι δεδομένο ότι όποτε θέλεις, το Ιβανόφιο είναι δεύτερο σπίτι σας και θα συνεχίσουμε να σας βλέπουμε εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δουβί. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια. Τις τελευταίες μέρες χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη μπάσκετ άνθρωπος. Νομίζω, Χρήστο, για έναν άνθρωπο σαν τον Νίκο Δουβί, αυτή η λέξη μπαίνει δίπλα. Πώς ανοίγουμε τα λεξικά, κάπως έτσι. Ακόμα δεν σας βλέπω πολύ ζεστούς. Ο καιρός ζέστανε, υδρώνουμε, καλά είναι. Εκείνο το πράγμα με την υγρασία, με το κρύο και με αυτά, λίγο να ζεσταθούμε, το κοκαλάκι μας, ωραία είναι αυτά. Αλλά δεν σας βλέπω ακόμα πολύ ζεστούς. Θα σας μαλώσω. Ήρα Camp. Δώρο δίνουμε σήμερα. Κληρώνουμε αξίας 100 ευρώ. FM κενό. Ονοματεπώνυμο Ήρα Camp. Βάλτε και μια καλησπέρα, μα θέλετε. Αποστολή στο 54526 και bluelibero@yahoo.gr. Ο νικητής ή η νικητρία θα κερδίσουν μία συμμετοχή, μία αίτηση για το παιδί τους, ανήψη τους, βαφτισίμη τους, εγγόνη τους κτλ. Το Ηρακλάκι τους. Στο Ήρα Camp μέσα στον Ιούνιο, μία ολόκληρη εβδομάδα με όλα πληρωμένα. Αυτό το δώρο κάνει 100 ευρώ. Έχουμε άλλα δύο στις επόμενες εκπομπές που θα τα κληρώσουμε. Περιστέρι Παναθηναϊκός, πολλά με λίγα πάει, 18-37 στο μπάσκετ. Πάμε, Χρήστο μου, σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Εδώ. Να μην χάσουμε τα μηνύματα. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας για το Ήρα Camp. Ναι, θα το διαβάσω, Μπάμπη. Θα το διαβάσω. Λοιπόν, σας περιμένουμε για εγγραφές στο δεύτερο Ήρα Camp από 18 έως 23 Ιουνίου. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής διοργανώνει αθλητικό camp για παιδιά ηλικίας 4 έως 16. Απέντε μας υπήρχε σιλόνωρα, δεν πειράζει, 4. Εγγραφές στο Ήρα Store και στα γραφεία του Συλλόγου Αγίου Δημητρίου 159Β, 2310-207-715, info@ηρακλής.club. 100 ευρώ κάνει μία συμμετοχή. Κοστίζει. 100 ευρώ. Εμείς αυτό το δώρο σας το δίνουμε σήμερα. FM κενό ονοματεπώνυμο, Ήρα Camp, βάλτε και μια καλησπέρα, αποστολή στο 54526 και bluelibero@yahoo.gr. Φίλε Μπάμπη, δεν ξέρω αν μ' άκουσες το πρώτο μισό της εκπομπής, είπα αυτά που είναι να πω για το παραλήρημα του Δημάρχου. Είδομεν, δεν χρειάζεται να του δίνουμε και τόσο μεγάλη αξία του συγκεκριμένου, γιατί κάθε λίγο και λιγάκι αυτές τις δηλώσεις κάνει. Αλλά θα μου πείτε, φταίει αυτός. Αυτός φταίει, ναι, οκ. Okay. Φταίει μόνο αυτός που τις κάνει ή και αυτοί που τον βγάζουν για να τις κάνει. Ή υπάρχουν κάποιοι στη Θεσσαλονίκη, και δεν μιλάω φυσικά για Ηρακλειδείς, που δεν θέλουν ο Ηρακλής με τον Α ή τον Β τρόπο, με τον Χ ή Ω τρόπο να είναι στη Σούπερ Λίγκα.
Μήπως σε ενοχλεί. Σου λέει άστο να εκεί στα τάρταρα. Άσε μη μας πιάνει χώρο εδώ πέρα. Άσε μη κάνει κανένα χαζό, κάνει κανένα αντίλ. Και σε 10 μέρες τον δούμε να φεύγει προετοιμασία για την πρώτη εθνική κατηγορία. Άστο να εκεί, βγάλ τον άλλο να τα κάνει πάλι. Να μην πω τη λέξη. Όλα περνούν από το μυαλό, αν πονηρευτούμε. Ναι, δεν μπορώ να την πω τη λέξη, κύριε Νίκο μου. Δεν μπορώ να την πω. Το πάω ανάποδα. Την πεις εσύ. Θα πληρώσεις εσύ μετά. Ναι, ανάποδα. Εντάξει, δεν τη λέω, δεν τη λέω. Για το βόλεϊ να διαβάσουμε ξανά την ανακοίνωση εν ώψη και της Παρασκευής, αλλά και, και για τα διαρκείας. Το ΤΑΕΡΑ κλείσει καλή τους δημοσιογράφους του συλλόγου μας στη συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Μαΐου στις 5 στο Κατσάνιο Γυμναστήριο. Η προπόληση των εισιτηρίων διαρκείας συνεχίζεται κανονικά από το Κατσάνιο. Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε, όλοι μαζί μπορούμε. Δευτέρα ως Παρασκευή 10 το πρωί με 9 το βράδυ. Σάββατο Κυριακή 10 το πρωί, συγγνώμη, ως 3 το μεσημέρι. Το ΤΑΕΡΑ κλείς αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει δημόσια τον Όμιλο Φίλων Ηρακλή 1899 για τη στήριξή του προς το τμήμα μας με τη μαζική αγορά διαρκείας από τα μέλη του. Μπράβο θα πω εγώ και εγώ στον Όμιλο. Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε, χίλια χρόνια Ηρακλής. Στις 5 θα είμαστε λοιπόν εκεί, όπως ήμασταν και την προηγούμενη φορά, να ακούσουμε τον πρόεδρο του Ηρακλής, τον κύριο Μάκη Καλαϊτζίδη. Σε μικρό χρονικό διάστημα μεταξύ τους οι δύο συνεντεύξεις τύπου, προφανώς έχει πράγματα να μας πει και τα πράγματα είναι να μας δώσει την είδηση που αφορά το μέλλον του τμήματος. Κατεβαίνει ή δεν κατεβαίνει, Α1 ή Α2. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει μια προθεσμία μέχρι 5 Ιουνίου για να δηλώσεις για την Α2. Μαζεύτηκαν τα χρήματα ή δεν μαζεύτηκαν. Περίπου 80.000 ευρώ ήταν το άνοιγμα που για να κλείσει κυρίως τα έσοδα αυτή τη χρονική στιγμή, αυτή τη χρονική περίοδο έρχονται από τα διαρκείας. Έχει κάτι άλλο τώρα. Εκτός και αν βρεθεί κάποιος που θα πει κάντε στην άκρη. Μπαίνω εγώ, αναλαμβάνω εγώ, βάζω τα ωραία μου τα λεφτά, γίνομαι χρηματοδότης, γίνομαι επενδυτής, γίνομαι πρόεδρος κτλ. Και αναλαμβάνω την ομάδα. Αλλά δεν έχει εμφανιστεί αυτός με τα λεφτά. Ή να εμφανιστούν πολλοί. Να είναι μια ομάδα, 10 ανθρώπων που θα βάζουν χρήματα. Ούτε αυτοί έχουν εμφανιστεί. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σχετική αγωνία ταυτόχρονα για την συνέντευξη τύπου της Παρασκευής. Θα είμαστε εκεί, θα την ηχογραφήσουμε και θα την ακούσετε όλοι όπως κάνουμε πάντα, γιατί δυστυχώς δεν έχετε τη δυνατότητα να ακούτε ολόκληρη συνέντευξη τύπου κάπου αλλού από το βόλεϊ του Ηρακλή, αλλά από την ώρα για μπλε έχετε τη δυνατότητα και αυτό θα γίνει και την Παρασκευή. Κάτι δειλά δειλά πάει να γίνει, αλλά ακόμα δεν σας βλέπω ζεστούς. Πέρυσι είχε γίνει μακελιό. Είχε γίνει μακελιό πέρυσι, το θυμάμαι. Τώρα θέλετε λίγο σπροξηματάκι. Γιατί κληρώνουμε σήμερα δώρο αξίας 100 ευρώ. FM, κενό, ονοματεπώνυμο, Ira Camp, αποστολή στο 54526. Και bluelibero@yahoo.gr. Θα κερδίσετε μία συμμετοχή δωρεάν αξίας 100 ευρώ για το Ira Camp, για τα παιδάκια σας. 18-23 Ιουνίου για να περάσουν μια υπέροχη εβδομάδα. Όσο πάντως δεν υπάρχει, πάω πάλι στο ποδόσφαιρο, οριστική εξέλιξη, οριστική παύλα ουσιαστική εξέλιξη, τόσο θα κουράζεστε να ακούτε πράγματα, τόσο θα κουράζεστε να διαβάζετε πράγματα και το λέω θα κουράζεστε γιατί άλλο είναι να ακούς και να διαβάζεις κάτι που γίνεται πράξη, λες χαλάλι δεν πειράζει. Και άλλο είναι να ακούς και να διαβάζεις καθημερινά πράγματα και να μένεις μόνο σε αυτό. Και τίποτα παραπάνω. Και όπως καταλαβαίνετε, δυστυχώς, όλα είναι στον αέρα, τίποτα δεν κινείται, τίποτα δεν προχωρά και είμαστε σε μια στασιμότητα. Αν θα αλλάξει και πότε θα αλλάξει, εδώ είμαστε να το καταγράψουμε. Θέλω να πιστεύω σύντομα. Γιατί όπως είπα και πριν, ο χρόνος περνά. Και αν προχωρήσει ο χρόνος και δεν γίνει
το οποιοδήποτε deal για να παίξει ο Ηρακλής στη Super League, τότε η τρίτη τη τάξη κατηγορία θα περιμένει τον Ηρακλή. Η τρίτη τη τάξη επαγγελματική κατηγορία που θα κουβαλάς πάλι τα παλιά. Ακόμα χειρότερα δηλαδή τα πράγματα. Κι άλλος φίλος μου γράφει εδώ για τις σημερινές δηλώσεις. Οι ίδιες, ακριβώς οι ίδιες, έχει ξανακάνει. Δεν είναι η πρώτη φορά. Συνηθισμένοι είμαστε. Εκεί στο Βόλο τι πίνουνε ρε Χρήστο. Πραγματικά δηλαδή αυτοί που ψηφίζουν εκεί δεν μπορώ να τους καταλάβω. Έχετε ένα τεταρτάκι περίπου. FM κενό το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 54526 για το Ira Camp. Μία αίτηση, μία συμμετοχή αξίας 100 ευρώ πληρώνουμε. Και το blueliberopapakiyahoo.gr είναι ανοιχτό για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, οτιδήποτε θέλετε να γράψετε. Αλλάζουμε θέμα και συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με όλα τα τμήματα και αθλήματα του Ηρακλή. Από αύριο γίνεται κάτι πολύ μεγάλο. Μπορεί αρκετός κόσμος να μην ασχολείται με τα υπόλοιπα αθλήματα γενικότερα. Αλλά στον Ηρακλή γίνεται κάτι πολύ σπουδαίο. Πανελλήνιο πρωτάθλημα καλλιτεχνικής συγχρονισμένης κολύμβησης. Αύριο, από αύριο ξεκινά. Ο Ηρακλής μετά από χρόνια φέρνει ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη. Και πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στην προπονήτρια. Τα έχουμε ξαναπεί εδώ στην ώρα για μπλε και τότε με διακρίσεις και μετάλλια, από ό,τι θυμάμαι. Την κυρία Ευγενία Κουτσούδη, η οποία είναι στη γραμμή μας. Και από ό,τι καταλαβαίνω, αυτές τις ημέρες έχετε πάρα πολύ τρέξιμο. Ευχάριστο. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Ναι, έχει πολύ τρέξιμο τώρα αυτός ο καιρός. Όντως γίνεται ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα κορασίδων μετά από 11 χρόνια ξανά στην πόλη μας. Διοργανωτής ο Ηρακλής μαζί με την Κολυμπητική Ομοσπονδία Ελλάδος. Περιμένουμε πώς και πώς να ξεκινήσει αύριο το πρωτάθλημα με ανυπομονησία και ελπίζω να πάνε και όλα καλά. Συμμετέχουν 210 αθλητρίες συνολικά. 210 αθλητρίες είπατε? 200, ναι, 210 αθλητρίες. Από 24 σωματεία. Έχει 47 ντουέτα, 49 σόλο, 19 ομαδικά και 12 κόμπο. Έχει πολλά αγωνίσματα. Εντάξει, τα κορίτσια μας είναι πολύ καλά προετοιμασμένα. Στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα, στο χειμερινό που είχαμε τον Ιανουάριο, είχαμε καταφέρει και πήραμε 2 μετάλλια, στο ομαδικό και στο ντουέτο. Είναι στόχος μας, εννοείται, ξανά το μετάλλιο. Ελπίζω να το επαναλάβουμε, να έχουμε τέτοιες επιτυχίες. Το εύχομαι κι εγώ. Ναι. Για τον κόσμο που θέλει να περάσει μια βόλτα και να δει. Γιατί μιλάμε για ένα πολύ εντυπωσιακό άθλημα, πολύ δύσκολο άθλημα. Μέρες, ώρες και τα λοιπά, έτσι να τον βοηθήσουμε. Λοιπόν, αύριο 2 η ώρα ξεκινάει ο προκριματικός του ντουέτου. Και 6,5 ώρα προκριματικό στο σόλο. Γενικά πάντως σε όποιος μπήκε στη σελίδα μας στο Facebook, συγχρονισμένη Ηρακλής, θα δει εκεί πέρα έχουμε αναλυτικά όλο το πρόγραμμα. Και την Παρασκευή είναι όλη μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, μέχρι τις 9, έχει συνέχεια αγωνίσματα και το Σάββατο είναι η τελική, ομαδικό και ντουέτο. Πάρα πολύ ωραία. Και ο Ηρακλής πόσα μετάλλια θα πάρει? Ελπίζουμε σε όλα τα αγωνίσματα. Σε όλα, έτσι. Όσο, αν κάνουμε καλή εμφάνιση στα κορίτσια, νομίζω θα πάνε όλα καλά. Ελπίζουμε όσο πιο πολλά, τόσο καλύτερα. Το εύχομαι ολόψυχα και είναι πολύ σημαντικό το ότι το διοργανώνει ο Ηρακλής όλο αυτό. Ναι. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και έχει 11 χρόνια πριν ήμουν και εγώ αθλήτρια τότε, όταν είχε διοργανώσει ένα πρωτάθλημα τότε Open γυναικών. Και τώρα πρώτη φορά βέβαια στη Θεσσαλονίκη γίνεται τέτοια κατηγορία κορασίδων. Δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η πρώτη φορά. Δηλαδή οι προηγούμενοι αγώνες που είχαν γίνει στη Θεσσαλονίκη ήταν γυναικών. Τώρα είναι κορασίδων, οπότε είναι για μας κάτι καινούριο. Για τον κόσμο που ενδιαφέρεται, τον κόσμο της Θεσσαλονίκης, τον κόσμο του Ηρακλή, μπορεί να επισκεφτεί.
και να παρακολουθήσει τις μικρές αθλήτριες σε ένα, το ξαναλέω κυρία Κουτσούδη, πάρα πολύ δύσκολο άθλημα, το ξέρετε πολύ καλύτερα. Και πολύ εντυπωσιακό, νομίζω ότι όποιος το βλέπει, κολλάει, είτε είναι άντρας είτε γυναίκα, νομίζω ότι κολλάνε όταν βλέπουν το άθλημά μας. Εγώ πάντα από μικρός, βλέποντας και Ολυμπιάδες και παγκόσμια πρωταθλήματα κτλ. Έτσι στην τηλεόραση, ακόμα και τώρα έχω την ίδια απορία, πώς μπορείτε και κρατάτε την... Αυτά είναι τα μυστικά του αθλήματος. Και μιας και το αναφέρουμε, όσοι μας ακούν και θέλουν τα κοριτσάκια τους να τα γράψουν στον Ηρακλή, στο συγκεκριμένο τμήμα, μπορεί να έρθει κάποιο παιδί μικρής ηλικίας και να πει «Μαμά, μπαμπά, εγώ θέλω να πάω στην πισίνα και να κάνω αυτό». Λοιπόν, μπορούν να μας βρούνε. Καθημερινά είμαστε στο Εθνικό Κολυμπητήριο 4 η ώρα. Κοριτσάκια από 5 ετών. Και πάνω. Είμαστε καθημερινά εκεί και τους περιμένουμε. 5 ετών θα κάνει συγχρονισμένη κολύμβηση? Όχι. Ξεκινάμε όμως από τόσο μικρά. όχι. Αυτά ξεκινάνε συνήθως τα μικρά, μαθαίνουν πρώτα εκμάθηση κολύμβηση και μετά εννοείται συγχρονισμένη. Θα μάθουν πρώτα να κολυμπούν, θα μάθουν πρώτα να αναπνέουν. Ναι, βήμα-βήμα γίνεται αυτό. Ναι, δεν γίνεται και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που μιλάμε τώρα, για ποιες ηλικίες αναφερόμαστε? Μιλάμε για 13-15 ετών. 13-15. Είναι γυμνασίου κορίτσια, ναι. Μάλιστα. Πάλι μικρά είναι για μένα, που είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Ναι. Και όμως θα κάνουμε θαύματα. Δηλαδή, αν έρθετε να παρακολουθήσετε, θα δείτε πολύ εντυπωσιακά πράγματα. Και πέρυσι σας συγχαίρω τώρα επί της ευκαιρίας, γιατί μας είχατε δώσει, δεν θυμάμαι σε ποιον αγώνα, υπέροχες εικόνες με τα κορίτσια να είναι και βαμμένες και με τα μαγιό να γράφουν Ηρακλάρα και όλα αυτά με τα ήττα τους. Ήταν καταπληκτικό. Δεν ξέρω αν μας ετοιμάζετε κάτι τέτοιο πάλι για τώρα. Τώρα, ας πούμε, έτσι και εντυμένα μαγιό που είχαν πέσει ήταν οι μικρές μας οι αθλητρίες. Ναι, ήταν κορίτσια δημοτικού. Αλλά και εμείς ετοιμάζουμε πολύ εντυπωσιακά πράγματα. Περιμένουμε. Οπότε να έρθετε να μας δείτε από κοντά. Περιμένουμε. Ωραία, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Πάρα πολύ. Να πάνε όλα καλά. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ναι, να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από την κυρία Ευγενία Κουτσούδη, την προπονήτρια της συγχρονισμένης καλλιτεχνικής κολύμβησης. Άκρος εντυπωσιακό άθλημα. Και ο Ηρακλής θα πάει καλά. Θα πάει καλά και έχει και μετάλλια, έχει και διακρίσεις. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων το φιλοξενεί εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ακούσατε όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες. Και όποιος μπορεί και θέλει, γιατί όχι, να πάει να παρακολουθήσει. Και μιας και έχουμε πιάσει όλα τα υπόλοιπα, ή μάλλον πριν πάω σε όλα τα υπόλοιπα, να θυμίσω ότι έχετε... Πόσο έχετε? 5 λεπτά έχετε. Καλησπέρα Αθηνά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα στην εκπομπή που ακούμε σταθερά τα τελευταία χρόνια. Με εκτίμηση σε όσα κάνεις Γιώργο. Χαίρομαι που είσαι εδώ Αθηνά, όπως και οι υπόλοιποι, και ακούτε και είμαστε όλοι μαζί μια παρέα. Δεν είμαι μόνος μου. Αν δεν υπήρχατε εσείς, δεν υπήρχε λόγος να υπάρχει εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για αυτό που γράφεις. Και μπαίνεις φυσικά και στην κλήρωση όπως και οι υπόλοιποι. Α, τι γίνεται, αυξηθήκαν έτσι. Αυξηθήκαν. Λέγε, Χρήστο μου, θα αυξηθούν τα μηνύματα. Κληρώνουμε σήμερα μία από τις τρεις αιτήσεις που έχουμε, όχι στα χέρια μας, θα την έχετε εσείς στα χέρια σας. Η κάθε μία κοστίζει 100 ευρώ. FM κενό, ονοματεπώνυμο, Ήρα Καμπ, καλησπέρα, οτιδήποτε άλλο. Αποστολή στο 54526. blueliberopapakiyahoo.gr για τα σχόλιά σας και τα λοιπά. Θα κλειώσουμε, ξαναλέω, μία αίτηση για το Ήρα Καμπ 18-23 Ιουνίου. Για τα Ηρακλάκια σας, μία εβδομάδα ευτυχίας. Αξίας 100 ευρώ αυτό το δώρο. Για το γυναικείο μπάσκετ που δυστυχώς δεν τα κατάφερε και όπως ανέβηκε υποβιβάστηκε, ο Ηρακλής WBC Women Basketball Club δηλαδή, καλεί τις αθλήτριες που επιθυμούν να ασχοληθούν με το μπάσκετ ηλικίες 2004 και νεότερες να πάρουν μέρος στις ανοιχτές προπονήσεις μας. Ελάτε να μάθουμε τα μυστικά του αθλήματος και να γίνετε μέλη της οικογένειας του Ηρακλή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978-670-146. Προπονήσεις θα πραγματοποιούνται μέχρι και τον Ιούλιο. Για το Στίβο είπαμε, και ακόμη μια φορά συγχαρητήρια για το
διασυλλογικό πρωτάθλημα Στίβου που πήραν τα παλικάρια του Ηρακλή με 202 βαθμούς παρακαλώ. Αναδείχθηκε ο Ηρακλής πρώτος στη βαθμολογία ανδρών. Για τον Γιώργο τον Ασπουγαλή, την παιχτάρα αυτή στο Κολύμπι, να πούμε ότι έχει πιάσει το όριο για τη μεγάλη διοργάνωση και 3 με 7 Ιουλίου θα βρεθεί στο Καζάν για τους αγώνες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Εφήβων Νεανίδων. Θα τον συνοδέψει, όπως ανακοίνωσε η Κολυμβητική Ομοσπονδία, ο προπονητής του, ο Μίλτος Χαλκιάς, και προπονητής φυσικά του Ηρακλή. Φουλ στα μετάλλια είχαμε στο τμήμα των καταδύσεων για τους αθλητές και τις αθλήτες του Ηρακλή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Απολογισμός 5 μετάλλια, 4 χάλκινα και 1 ασημένιο. Σιμώνη Μονάχα, Νικόλας Παντελής, Γιώργος Καλώνης, Αθηνά Παπαδοπούλου, Ντουκάτη Κασούρα, Μαριάνθη Μπαντή, Βασίλης Μοναχάς. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και στον προπονητή τον κύριο Στέργιο Κονδέλη. Το ξέρω ότι δεν τα ακούτε αυτά πουθενά, γι' αυτό και αξίζουν αυτά τα παιδιά και όλοι που ασχολούνται και με τα υπόλοιπα τμήματα του Ηρακλή να ακούνε έστω και μία φορά το χρόνο το ονοματεπώνυμό τους. Γιατί είναι κάθε μέρα εκεί, πασχίζουν, τρέχουν, αγωνίζονται, μοχθούν, κοπιάζουν, υδρώνουν. Και όλα αυτά τα κάνουν φορώντας ένα σκουφάκι, φορώντας μια φανέλα, φορώντας ένα μπλουζάκι. Ακόμα και στην ξυφασκία που έχουν το ξύφος τους. Και προσπαθούν να προβάλλουν και να διαφημίσουν τον Ηρακλή. Και έστω μια φορά το χρόνο νομίζω τους αξίζει και παραπάνω να τους αναφέρουμε εδώ στην εκπομπή. Όποτε έχουμε τέτοιες ευκαιρίες και αφορμές, πιστέψτε με, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ, αν είναι εφικτό, αν δεν είναι... δεν πειράζει, να βγει ένα μικρό Ηρακλάκι να μας κάνει κλήρωση για το Ηρακάμπ. Επειδή το δώρο μας αφορά μικρά παιδιά, 2310-287-38, 6945-287-38, ένα μικρό Ηρακλάκι, είτε αγόρι είτε κορίτσι, και αν θέλει να πάει και στο Ηρακάμπ ακόμα καλύτερα, ή αν πήγε πέρυσι να μας πει τις εμπειρίες του ακόμα καλύτερα, να βγει να μας κάνει την κλήρωση. Αλλιώς θα την κάνει ο Χρήστος που έχω εδώ απέναντί μου. πώς? Δύσκολα. έλα ρε Χρήστο. Λοιπόν, 2310-287-38, 6945-287-38, ένα μικρό Ηρακλάκι, αν θέλει, αν δεν τρέπεται, να βγει να μας κάνει την κλήρωση. Αλλιώς ας βγει ένα μεγάλο Ηρακλάκι να μας βοηθήσει για το δώρο αξίας 100 ευρώ που κληρώνουμε σήμερα για το Ηρακάμπ. Έχουμε άλλες δύο αιτήσεις. Η σημερινή που στείλατε τα μηνύματά σας και δεν έχετε κερδίσει, μη μου στεναχωριέστε, θα έχετε άλλες δύο ευκαιρίες. Μικρός είναι, μικρός είναι. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σου. Μπορώ να πω ένα νούμερο? Να πει, πες μου πώς σε λένε πρώτα. Γιάννη. Γεια σου ρε Γιάννη. Από πού μας παίρνεις Γιάννη? Από τη Χαριλάου. Από τη Χαριλάου, ωραία, την Κιανόλευκη Χαριλάου. Πες μας ένα νούμερο από το 1 ως το 11, Γιάννη. Το 9. Το 9, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά κι εσύ. Γεια σου, Γιαννάρα μου. Τι ωραία, είδες. Ο μπαμπάς δίπλα γελάει. Τον έχω τον μπαμπά ή έκλεισε? Πατέρα! Δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά μήπως ήταν δίπλα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, τα ανακατέψαμε, τα κάναμε ένα μπλουμ και έχουμε εδώ την, την κλήρωση. Έτοιμος είμαι να κάνω ο Σαρδάμ στο επίθετο. Θα με βοηθήσει το κοινό να πω σωστά το επίθετο? Σεβαστέλιας ή Σεβαστελιάς? Σεβαστελιάς? Και ο άλλος λέει Σεβαστέλιας? Ένα-ένα είμαστε. Τι θα κάνουμε ρε παιδιά, πέρα να με βοηθήσετε. Το σίγουρο είναι ότι είναι Χρήστος. Αυτό είναι σίγουρο. Το Χρήστος δεν αλλάζει. Αγγλικό είναι. Τι είναι, Σεμπερστέλιος? συγχώραμε φίλε μου Χρήστο. Δεν ξέρω πού τονίζεται το επιθετό σου. Εσύ κέρδισες πάντως. Χρήστος Σεβαστέλιας ή Σεβαστελιάς? Το Σεβαστελιάς δεν μου πάει ρε παιδί μου πολύ. Σεβαστέλιας εγώ λέω. Με ρίσκο. Με ρίσκο. Οι υπόλοιποι μη μου στεναχωριέστε, επειδή είμαι καλό παιδί, θα σας βάλω στην κλήρωση της επόμενης.
της επόμενης εκπομπής που θα κληρώσουμε. Θα δούμε το πότε. Οπότε εσείς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας, μπαίνετε αυτόματα στην επόμενη κλήρωση. Να το ξέρετε αυτό. Ο νικητής ο Χρήστος θα ενημερωθεί σύντομα. Να πάει εκεί με το ονοματεπώνυμό του, με το παιδάκι του, να συμπληρώσει την έτσι τα στοιχεία που απαιτούνται για να γράψει το παιδί του, το Ηρακλάκι του, στο Ήρα Camp. Κέρδισε δώρο αξίας 100 ευρώ. Παρακαλώ, έχουμε άλλο δύο τέτοια για τις επόμενες εκπομπές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νότος, καφέ, all day bar και cocktail bar στο βράχο της Αθήτου. Με θέα τη θάλασσα, πανέμορφη τοποθεσία. Τώρα τι πίνεις, Χρήστο, 8 και 2. Πάλι καφέ. Θα πάθει τίποτα, ρε, τους καφέδες. Έχουμε και μπυρίτσες και κοκτέιλ και τέτοια. Καφέ, καφέ, εντάξει. Κοντά μας ήταν και τα Dada Labs στο κέντρο διαβίου μάθησης. Στην Dada Labs σας προσφέρουμε 30 tablets MLS δωρεάν σε όσους από εσάς κάνετε εγγραφή εντός Ιουνίου σε οποιοδήποτε πρόγραμμά μας. Μπορείτε να δηλώσετε τμήματα με έναρξη μέχρι και το Σεπτέμβριο, περίοδος εγγραφών 1η Ιουνίου ως 30 Ιουνίου. Ενδεικτική λίστα προγραμμάτων, πληροφορική, δίπλωμα τεχνικού δικτύου, γλώσσες προγραμματισμού, δίπλωμα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και άλλα πολλά. Εθνικής Αμήνης 14α, 2310-222-962 και dadalabs.edu.gr. Ακολουθούν. Έχετε κανένα guest? Όχι. Κανένα guest έχετε? Σήμερα δεν έχετε. Τον είδα τον Πάτερ σήμερα να το χαιρέτησε στο χωριό. Αυτός πάντα είναι δυνατός. Είναι δυνατός. Ο Ζάχος πάντα φέρνει φάρμακα. Τι είναι αυτό? Ρουπαφίν. Κάνω και διαφήμιση τώρα. Το ξέρω, ναι, το ξέρω. Αλήθεια. Γεια σου Γιωργάρα. Όχι, το αλήθεια πάει στο μήνυμα εδώ. Γεια σου Γιωργάρα, να χαίρεσαι το Γιάννη σου. Λοιπόν, κλείνουμε. Ράδιο Μαρμίτα με Ζάχο Ντρούλιν και Τάσο Τρέχια. Και 2 ώρες ακολουθούν τα παιδιά στην εκπομπή τους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε καλά.